Τα ποσοστά εμβολιασμού και νόσησης στην ελληνική αστυνομία έδωσε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Τη στιγμή που, Μίνα Καραμίτρου, καλό μεσημέρι, γίνεται συζήτηση για το αν θα έπρεπε να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός στα σώματα ασφαλείας. Γιατί μην ξεχνάμε, Λίνα, ότι οι αστυνομικοί είναι και ένας από τους επίσημους φορέας του κράτους που κάνουν και τους ελέγχους για όλους αυτούς οι οποίοι μπορούν ή δεν μπορούν να μπουν σε ένα χώρο που είναι για εμβολιασμένους ή για όχι απόλυτα εμβολιασμένους. Να σας πω λοιπόν ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος σήμερα είπε ότι υπάρχει ένα ποσοστό 20% στην ελληνική αστυνομία που είτε δεν έχουν εμβολιαστεί είτε δεν έχουν νοσήσει. Αυτό λοιπόν είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, σημαίνει ότι το 80% των αστυνομικών είναι εμβολιασμένοι ή έχουν νοσήσει. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το 74% των αστυνομικών που είναι στο σώμα έχουν εμβολιαστεί και ένα 6% είναι αυτοί οι οποίοι έχουν νοσήσει. Επίσης, ο κύριος Θεοδωρικάκος ανέφερε σήμερα ότι είναι χαρακτηριστικό ότι για τις τελευταίες 75 ημέρες έχει εμβολιαστεί το 9% των αστυνομικών. Πάμε να τον ακούσουμε. Σε ευχαριστώ. Το ποσοστό των Ελλήνων αστυνομικών, των 56.000 που υπηρετούν στη χώρα περίπου, οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί και δεν έχουν νοσήσει, είναι 20%. Τις τελευταίες 75 ημέρες έχει εμβολιαστεί το 9% των αστυνομικών. Η προσπάθεια που γίνεται συστηματική μέσα στην ελληνική αστυνομία να συζητήσουμε με αστυνομικούς που δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί, να ξεπεράσουν φοβίες, άλλες απόψεις, άλλες αντιλήψεις, παρεξηγήσεις. Όλα αυτά είναι ανθρώπινα. Έχει αποτέλεσμα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τον δρόμο της πειθούς,